αντιμετωπίζει τις εργατικές ανάγκες ως κόστος. Αντιστέκονται σαν μια γροθιά στις απειλές εταιρείας, κουρελιάζοντας τις προσπάθειες που κάνει για να διασπαστούν, κλείνοντας τα αυτιά στις ειρήνες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ο δίκαιος αγώνας τους έχει ξεσηκώσει ένα πρωτόγνωρο κύμα έμπρακτης αλληλεγγύης εργατών και λαϊκών στρωμάτων από κάθε μεριά της χώρας. Είναι βέβαιο ότι η απάντηση στην ενιαία και ταξική επίθεση των εργοδοτών μπορεί να δώσει μόνο η ενιαία και ταξική αντεπίθεση των εργατών. Στο πλευρό τους έχουν μπει στη μάχη και οι οικογένειές τους, οι γυναίκες και τα παιδιά τους, δείχνοντας πως ίσομη η εργατική οικογένεια πρέπει να συμμετέχει στην οργάνωση της πάλης ενάντια στην εξαθλίωσή της. Η ηρωική στάση των Χαλιβουργών συζητιέται ήδη σε σχολές και σχολεία από τα παιδιά των λαϊκών εργατικών οικογενειών, κόντρα στα πρότυπα της υποταγής και της κοινωνικής συνοχής που θέλουν να διδάξουν την αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης. Για όλους αυτούς τους λόγους, για την εργοδοσία της ελληνικής χαλιβουργίας, αλλά και για κάθε βιομήχανο, κάθε μεγάλο εργοδότη, αυτός ο αγώνας έχει γίνει επικίνδυνος και πρέπει να τσακιστεί. Γιατί αναδεικνύει την ανεξάντλητη δύναμη της ταξικής ενότητας και αλληλεγγύης των εργατών, χάρη στην οποία οι χαλιβουργοί και οι οικογένειές τους αντέχουν εδώ και 4 μήνες. Ο αγώνας των χαλιβουργών είναι αγώνας κάθε εργάτη. Είναι αγώνας όλης της τάξης μας. Όσο μεγαλώνει η δική τους αντοχή, η δική τους δύναμη, η δική τους πάλη, δυναμώνει η αντοχή, η δύναμη, η πάλη συνολικά της τάξης μας. Αυτά που θέλει να εφαρμόσει ο Μάνεσης είναι αυτά που θέλει να επιβάλλει το κεφάλαιο σε κάθε κλάδο, σε κάθε τόπο δουλειάς. Δουλειά για ένα κομμάτι ψωμί, δουλειά με όρους σκλαβιάς για να προστατεύονται τα κέρδη της εργοδοσίας. Τώρα η αλληλεγγύη στους απεργούς χαλιβουργούς πρέπει να αποκτήσει νέα δυναμική, να εκφραστεί ακόμα πιο ορμητικά, με κάθε αγωνιστική μορφή, σε όλους τους τόπους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους. Στη χαλιβουργία σήμερα αποκαλύπτεται και η στάση του κάθε κόμματος, της κάθε παράταξης, της κάθε δύναμης, με ποιον είναι στην πράξη, με το Μάνεση, την εργοδοσία ή με τους χαλιβουργούς. Τώρα χρειάζεται διαχωρισμός των φύλων από τον αντίπαλο. Είναι στιγμή που πρέπει ο κάθε εργάτης να επιλέξει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Να ξεκαθαρίσει τη στάση του με τις δυνάμεις, τις επικίνδυνες για τα συμφέροντά του. Με δυνάμεις που στα λόγια στηρίζουν τον αγώνα των χαλιβουργών και στην πράξη βρίσκονται απέναντι, πλάι στην εργοδοσία. Οι ίδιοι οι χαλιβουργοί εξέθεσαν με τη δράση και την αντοχή τους τις ξεπουλημένες ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ, η οποία ακόμη και σήμερα δεν βρήκε το δρόμο για το εργοστάσιο, την άφαντη Ομοσπονδία του Μετάλλου και μια σειρά από ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Άλλοι μιλούν πάλι για έμπρακτη αλληλεγγύη στον απεργιακό αγώνα των χαλιβουργών, κάνοντας εμφανίσεις πασαρέλα έξω από το εργοστάσιο, που δίνουν μαθήματα αγώνα με υψηλές θεωρητικές αναλύσεις, την ίδια στιγμή που είναι μόνιμα απόντες από τις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, τα εργοστάσια και τους τόπους δουλειάς. Στους χώρους δουλειάς τους κάνουν την πάπια, αλλά την ίδια στιγμή με θρασίτητα μιλούν για άγριες απεργίες και εξεγέρσεις, κρύβονται πίσω από έβηχα και δυναμικά συνθήματα για να δικαιολογήσουν την υποταγή τους στο σήμερα, την συνειδητή απεργοσπασία τους. Δεκάδες sites και blogs στο διαδίκτυο αξιοποιούνται ως όπλα απέναντι σε κάθε ταξική φωνή, σε κάθε ταξικό αγώνα. Ειδικευμένα στις συκοφάντες και τη διαστρέβλωση, κάτω από το στοιχείο της ανωνυμίας, δημιουργούν εικονικές πραγματικότητες, πλασάρουν ψεύτικες ειδήσεις, δυσφημούν αγώνες, προσπαθούν να αλλοιώσουν και να βρωμίσουν ταξικό κίνημα και τις κινητοποιήσεις του. Αγώνες, φίλες και φίλοι, δεν οργανώνονται στα sites και τα blogs. Όλοι αυτοί που είναι άφαντοι στους χώρους που γεννιέται η εκμετάλλευση, εκεί που απαιτείται θάρρος και κότσια, αναπληρώνουν την απουσία τους με διαδικτυακές επαναστάσεις και σκληρούς ηλεκτρονικούς αγώνες. Να πως οργανώνονται οι αγώνες στη χαλιβουργία. Στις 121 μέρες απεργίας είχαν γίνει 11 συνελεύσεις, με συμμετοχή από 220 έως 280 εργαζόμενους. Καμία ενέργεια δεν γίνεται χωρίς την έγκριση του ΔΟΣΟΥ, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που σχεδόν καθημερινά συνεδριάζει και οργανώνει την υλοποίηση των αποφάσεων των συνελεύσεων. Στο πλάι του Διοικητικού Συμβουλίου
δουλεύουν διάφορες επιτροπές απολυμένων για την αλληλεγγύη, επιτροπή γυναικών. Δεκάδες άλλοι απεργοί παίρνουν καθημερινά μέρος στις περιφρουρήσεις, σε εξορμήσεις, αλλά εργοστάσια και επιχειρήσεις. Καλούν τους εργαζόμενους σε στήριξη και αλληλεγγύη. Προσπαθούν να μεταφέρουν τη σπίθα της απεργίας και αλλού. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, όπως το κάνουν από την αρχή. Από την άλλη, η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ικανοποιήσει κάθε εργοδοτική απέτηση. Την ώρα που ο Μάνεση συνεχίζει να απολύει εργάτες και να ζητάει οι υπόλοιποι να δουλέψουν με 500 ή 400 ευρώ, του δίνει άδεια να ανοίξει ιδιωτικό λιμάνι για να βγάζει περισσότερα κέρδη και δεν ικανοποιεί κανένα από τα αιτήματα που θέτουν οι απεργοί χαλιβουργοί όλο αυτό το διάστημα. Με πρόσφατο δημοσίευμα στον Τύπο, αποκαλύπτεται ότι ο Μάνεσης πήρε δάνειο 265 εκατομμύρια ευρώ για τις επιχειρήσεις του και αμέσως μετά προχώρησε σε απολύσεις και πεντάωρο. Επιβεβαιώνεται λοιπόν και από αυτό ότι η κυβέρνηση και η εργοδοσία είναι εχθρός των εργατών. Είναι πρόκληση να πανηγυρίζουν σήμερα γιατί εξασφάλισαν στις τράπεζες άλλα 30 δις και να μιλούν για σωτηρία της χώρας όταν η προοπτική που έχουν χαράξει είναι συγκεκριμένη. Η μαζική εξαθλίωση όλων εκείνων που μέσα από σκληρές αναμετρήσεις επί 1,5 αιώνα κατάκτησαν το δικαίωμα να βελτιώσουν τους όρους διαβίωσής τους. Λένε ψέματα ότι έτσι εξασφάλισαν τις συντάξεις, όταν το κούρεμα είναι μια άλλη ληστεία του ιδρώτα των εργαζομένων και ασφαλισμένων από τα ταμεία τους. Τον Ιούνι θα πάρουν νέα σκληρότερα μέτρα που θα αφορούν και τις συντάξεις. Προετοιμάζονται για μια από τις πλέον εκβιαστικές εκλογές, με τρομοκρατικά διλήμματα ή εμείς ή το χάος. Έχουν τα μέσα, κανάλια, εφημερίδες, ακριβοπληρωμένους κονδυλοφόρους. Η εργατική τάξη όμως έχει τον ταξικά προσανατολισμένο αγώνα της, που αναδεικνύεται σε σημείο κλειδί. Το παράδειγμα της χαλιβουργίας, αλλά και όλων των άλλων εργοστασίων, όπου οργανώνεται η πάλη ευθέως απέναντι στον αντίπαλο, δείχνουν το δρόμο. Συναδεύσεις και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Οι χαλιβουργοί παλεύουν για το δίκαιο τους. Δίνουν πάνω από 4 μήνες έναν παλικαρίσιο αγώνα. Παλεύουν για την τάξη τους. Όλη η Ελλάδα μια χαλιβουργία. Να στηθούν χαλιβουργίες στα ξενοδοχεία, στα σούπερ μάρκετ, στο δήμο, στα σχολιά, στο νοσοκομείο, παντού. Δεν είναι πανίσχυροι. Έχουν το δικό μας πλούτο στα χέρια τους. Είναι ώρα λοιπόν οι εργαζόμενοι με τους συμμάχους τους να τον πάρουν πίσω. Ευχαριστούμε θερμά τους μουσικούς μας. Με αλφαβητική σειρά θα αναφέρω τα ονόματά τους. Γρατσάνη Σοκράτη, Μπάλα Άρη, Παπούλη Κυριάκο, Πατάκο Ιπποκράτη, Τσαγκάρη Θέμνο, Τσελεπή Μεχμέτ, Παπασταύρο Σταύρο, Χατζηδημήτρη Γιώργο. Η δική τους συμμετοχή είναι που εξασφάλισε τη σημερινή μας εκδήλωση. Δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε και τον φίλο τον Μανώλη τον Δραμουντανή και τον Αλέξανδρο για τη σημαντική του συμβολή στο να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση σήμερα. Ευχαριστούμε επίσης τον Σπύρο τον Κλάδη για την βοήθειά του για να μας βοηθήσει να προπαγανδίσουμε τη σημερινή μας εκδήλωση. Τέλος, να πω σε όλους ότι υπήρχαν και άλλοι μουσικοί που θέλανε να συμβάλλουν στη σημερινή μας εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε όλους και τον καθένα ξεχωριστά από καρδιάς και να σας πω ότι στην είσοδο, το είδατε κιόλας, υπάρχουν κουπόνια ενίσχυσης από το Σωματείο των Χαλιβουργών που το κάθε ένα αντιστοιχεί σε 2 ευρώ. Ξέρω ότι οι ώρες είναι δύσκολες και από το υστέρημά του ο καθένας ό,τι μπορεί να συμβάλλει. Η οικονομική εξόρμηση που έχει κηρύξει ήδη το Σωματείο και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο θα εξακολουθήσει να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα. Σας καλώ λοιπόν, φεύγοντας και από αυτή την αίθουσα, ο καθένας από εσάς να χρεωθεί και από ένα μπλοκάκι από κουπόνια, έτσι ώστε να συμβάλλουμε και πρακτικά σε αυτόν τον όμορφο αγώνα. Θα ξεκινήσουν τη μουσική μας εκδήλωση ο Τσαγκάρης ο Θέμος και ο Άρης, ο Μπλανάς. Δεν θα παρενεύω εγώ ξανά με ομιλία. Θα συνεχίσει μετά ο Ιπποκράτης, ο Κυριάκος, ο Μεχμέτ και ο Σταύρος.
Και μετά, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ο Σωκράτης και ο Γιώργος μαζί μας. Καλή διασκέδαση.